Γεια σας. Είμαι η Έλενα Βασιλιάδη. Είμαι από την Κομοτηνή και κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτήν η αγάπη μου μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Για μένα η Κομοτηνή είναι ένα πανέμορφο, πολυπολιτισμικό, μοσαϊκό, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται αυτό, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά είναι μια πολύ όμορφη, ζεστή, πολυπολιτισμική αγκαλιά. Μια αγκαλιά που σε βοηθάει κάθε φορά να παίρνεις ανάσες, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω ότι το χαίρεσαι που είσαι κοντά μας. Ανάσες, ακριβώς όπως το λες, ανάσες και ενέσεις ενέργειας και αγάπης βασικά από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, από τους φίλους και γενικότερα τους ανθρώπους της Κομοτηνής. Είσαι, Έλενα, αυτό που λένε μια νέα ερμηνεύτρια που κάνει τα δικά της βήματα στον απαιτητικό χώρο της μουσικής και της τραγουδοποιίας. Θα ήθελα να μου πεις τι νομίζεις ότι έχεις πετύχει και ποια ανάγκη είναι αυτή η οποία σε οδηγεί στον χώρο του τραγουδιού. Ξεκίνησα να τραγουδάω το 2004, εντασσόμενη στην παραδοσιακή ορχήστρα, παραδοσιακή βαλκανική ορχήστρα του Ηλία Ιωαννάκη τότε. Μεγάλο σχολείο τα παραδοσιακά βαλκανικά τραγούδια. Γύρω στα 2 χρόνια συνεργαστήκαμε με μια ομάδα έτσι, νέων παιδιών σε λαϊκές εκδηλώσεις, πανηγύρια, γενικά σε ό,τι αφορά στην παράδοση. Έζησα αυτή την όμορφη εμπειρία και έπειτα αποφάσισα και επέλεξα να φύγω από τον τόπο μου και να εγκατασταθώ στη πόλη της Θεσσαλονίκης, την οποία και επίσης πλέον αγαπώ σαν δεύτερη πατρίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ερωτεύσιμη πόλη. Βρέθηκα να τραγουδάω εκεί σε διάφορες μουσικές σκηνές. Έχω ήδη στο ενεργητικό μου κάποιες καλές, σημαντικές συνεργασίες. Ασχολήθηκα παράλληλα και λίγο και σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο με το θέατρο, που επίσης σαν τέχνη με αφορά και με ενδιαφέρει. Το ένα έφερε το άλλο, φαντάζομαι. Ναι, και η εσωτερική μου ανάγκη περισσότερο και ανησυχία και αναζήτηση για την τέχνη γενικότερα. Αυτή τη χρονιά που σε βρίσκει κανείς, Έλενα, με ποιους συνεργάζεσαι? Βρίσκομαι στη μουσική σκηνή Ξαρχάκος. Είναι απέναντι από το Λευκό Πύργο, απέναντι από το Κρατικό Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ κεντρικά. Βρισκόμαστε εκεί με τον Χρήστο Μητρέτζη και το σχήμα μας, τη μουσική μας παρέα, που αποτελείται από τον Δημήτρη Δομενικιώτη, μια εξαιρετική λαϊκή φωνή, τον Γιάννη Κύρμο στο κοντραμπάσο και τον Χρήστο Κοσμά στην κιθάρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαστε εκεί. Τα τελευταία 4 χρόνια περνάμε όμορφα. Υπάρχει φοβερή αγάπη, εγώ τουλάχιστον και οι υπόλοιποι. Νιώθουμε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και μια ενέργεια μουσική που και δίνεται από την πλευρά μας, αλλά και μας επιστρέφεται διπλά κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, από την αγάπη του κόσμου, από την ανταπόκρισή του. Με ρεπερτόριο τι είδους τραγούδια, ποιον δημιουργών σ' αρέσει να ερμηνεύεις? Το ρεπερτόριο που μας αφορά με τον Χρήστο Μητρέτζη είναι το λαϊκό διαχρονικό τραγούδι και το ρεμπέτικο. Ο Χρήστος έχει και φυσιογνωμία άλλωστε έτσι, που σε παραπέμπει σε παλιό ρεμπέτι. Το λαϊκό διαχρονικό τραγούδι, το οποίο και εγώ προσωπικά, εγώ σαν Έλενα, έχω αγαπήσει δίπλα στον Χρήστο, είναι ένα είδος που αγγίζει, θα έλεγα, συνολικά, καθολικά, την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως λαό, το ελληνικό διαχρονικό λαϊκό τραγούδι. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάποιος της γενιάς μου και ακόμη και της επόμενης γενιάς, αλλά και των προηγούμενων φυσικά, που να μην έχει αγαπήσει τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου, της Βίκης Μοσχολιού, του Στέλιου Καζατζίδη, του Άκη Πάνου, αν το πάμε σε
σε επίπεδο συνθετών, του Άκη Πάνου, του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει αγαπήσει έστω ένα τραγούδι, ένα στιχάκι. Ακόμη και σήμερα στην εποχή μας τα νέα παιδιά, ακούγοντάς τα συγκινούνται. Ναι, ναι. Και αυτό νομίζω ότι κάτι λέει. Τελείως θα ήθελα να μου πεις για τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου. Κοίταξε Μαρία, δεν κάνω πολύ μακροπρόθεσμους στόχους και αυτά. Έχω όνειρα φυσικά. Γιατί αυτό η εποχή μας είναι τέτοια που απαγορεύει τα όνειρα? Φοβόμαστε λίγο να ονειρευτούμε? Φοβόμαστε κατά κάποιο τρόπο, ναι, υπάρχει ένας φόβος και είναι και συνολικός αλλά και εσωτερικός, προσωπικός, γιατί η κατάσταση είναι αρκετά μετέωρη και ρευστή όσον αφορά στα κοινωνικοπολιτικά μας δρόμενα. Οπότε... Ναι, αλλά ο λαός τραγούδι θέλει, οπότε μάλλον είστε πολύ χρήσιμοι. Ο λαός τραγούδι θέλει, και ειδικά σε τέτοιες δύσκολες εποχές, πραγματικά το τραγούδι είναι ένα μέσο λύτρωσης. Έρχονται, βλέπω ανθρώπους, βλέπω πρόσωπα που έρχονται και η συγκίνηση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, δηλαδή συγκινούνται και αφήνουν τον καημό τους πάνω εκεί στο τραπεζάκι τους, δίπλα στο ποτήρι με το ποτό τους, ας πούμε. Και όταν φεύγουν μας χαιρετάνε και μας λένε ευχαριστούμε ρε παιδιά, ευχαριστούμε. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη πληρωμή. Έλενα, σε ευχαριστούμε που είχες λίγο χρόνο και μας τον διέθεσε έτσι απλόχερα. Κάτι τελευταίο, όταν τραγουδάς μπροστά σε κοινό που σε γνωρίζει, όπως Καλή ώρα στην Κομωτινή, αυτό σε φορτίζει συναισθηματικά περισσότερο? Πώς αισθάνεσαι αλήθεια? Αυτό για μένα, σήμερα ειδικά που έχω και τη ζωντανή λαϊκή βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ, αυτό για μένα είναι όντως μια μεγαλύτερη πρόκληση, αν θέλεις, και συναισθηματικά με φορτίζει περισσότερο, αλλά και με κάνει να αισθάνομαι ότι ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει και πρέπει να ανταποκριθώ, να δώσω το καλύτερο μου εαυτό για τους φίλους μου, τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει, με έχουν αγαπήσει. Αισθάνομαι ότι... Αν ήθελες να αφιερώσεις ένα τραγούδι, ποιον στίχο θα έλεγες? Για το κοινό μας, για όλους εμάς που τώρα σε βλέπουν και σε ακούνε. Ένα στίχο. Κοίταξε, θα μπορούσα τώρα, επειδή έχω και κέφια, είναι πρωί αλλά έχω κέφια, θα μπορούσα να σου αφιερώσω ένα καπέλα στιχάκι από τη Φέδρα, του Μάνου Χατζηδάκη. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι, κοντά σου θα έρθω μια να βγει, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει, τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.